Θα ήθελα να πω για ένα λυπηρό γεγονός που έγινε σήμερα με αποστολή μηνυμάτων από το Εν Δημοκρατία σε πολλά κινητά, το οποίο, όπως με διαβεβαίωσε η Νέα Δημοκρατία και διαστόματος του γραμματέα του οργανωτικού του κυρίου Στέλιου Κονταδάκη, προφανώς και δεν υποστηρίζει κανέναν, έχουν χακάρει το λογαριασμό, είναι ψεύτικος ο αποστολέας και αυτά έχουν γραφτεί από πονηρό χέρι, από πονηρό πληκτρολόγιο, για να διαβάλουν τους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν ο Δημήτρης ο Πτωχός τρέχει στη νέα εποχή, δυνατά η Πελοπόννησος μπροστά, μία Κυριακή υπάρχει, αυτή της 8ης Οκτωβρίου, όπου θα είναι περιφερειάρχης για όλους τους Πελοποννησίους. Γραμμές δεν υπάρχουν και το ξέρει πολύ καλά ο κόσμος. Ο κόσμος επιλέγει ανθρώπους που εργάστηκαν, που έχουν επαγγέλματα και αποδίδουν την καλοσύνη αυτή στον κόσμο και εισπράττουν αγάπη και δίνουν αγάπη με έργα στην Κορινθία και στην Πελοπόννησο. Κύριε Γιώλη, είστε ξανά υποψήφιος. Πώς εκρινάτε την θητεία που αφήνετε πίσω σας και ξεκινάτε καινούργια? Ένας κύκλος κλείνει, ένας ανοίγει. Εγώ, φίλε Γιώργο, θα ήθελα να σου κάνω εγώ αυτό το ερώτημα, μιας και εσύ ψηφίζεις. Και εσύ μας κρίνεις. Είσαι ένας από τους 140.000 συμπολίτες του νομού Κορινθίος. Έτσι λοιπόν, εγώ αυτό εισπράττω. Εισπράττω την αγάπη, εισπράττω την καλοσύνη, εισπράττω χαμόγελο. Αφού είχαμε ανοιχτές τις πόρτες, συζητάγαμε πάντα με τους συμπολίτες, από το χωριό μου, από το Μελίσι που ξεκίναγα, στα χτήματα που σταμάταγα, στην πλατεία, στον πεζόδρομο, στην πόλη της Κορινθίου, σε όλες τις πόλεις. Αντιμετωπιστήκαμε με αγάπη από τους συμπολίτες. Έτσι λοιπόν το έργο μας κρίνει και το αποτύπωμα από άκρη σε άκρη της Κορινθίας και θα έλεγα από άκρη σε άκρη της Πελοποννήσου είναι θετικό. Γίνανε έργα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ τα τελευταία 15 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ζητήσω την στήριξη προς το πρόσωπό μου. Η στήριξη όλων είναι η δύναμή μου, από εκεί παίρνω δύναμη, να δώσω τον καλύτερό μου αυτό για μια πενταετία που θα συνεχιστεί το έργο της Περιφερειακής Αρχής του Παναγιώτη του Νίκα, που θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και πάλι δεν θα κουραστώ να το λέω, μιας και είναι ένας άντρας ηθικός, εργασιομανής και ορόσημο για την αυτοδιοίκηση. Έμαθα πολλά μαζί του και έχουμε δρομολογήσει πολλά έργα τα οποία θα συνεχιστούν με τον αυριανό Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη τον Πτωχό, έναν νέο άνθρωπο, καταξιωμένο επαγγελματικά, έναν άνθρωπο που σε κερδίζει με την πρώτη ματιά. Θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην αναφερθώ στην στενή, στην καλή, την πολύ καλή συνεργασία που είχα με τους δημάρχους, με τα δημοτικά συμβούλια, με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ, με τους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων. Έτσι λοιπόν ήμασταν μια οικογένεια. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο όφελος αυτή την τετραετία, ότι δημιούργησα πολλούς φίλους και μαζί πετύχαμε πολλά. Αυτή η συνεργασία που δεν υπήρχε με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Τατούλη. Οι αποφάσεις παίρνονταν από την Τρίπολη, εμείς το αλλάξαμε αυτό, κάναμε πράξη την ομαδικότητα και με συνεργασία είδαν έργα όλοι οι συμπολίτες στο νομό Κορινθίας από το τελευταίο χωριό μέχρι τη μεγάλη πόλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και η αγάπη που δείχνετε στο πρόσωπό μου να ξέρετε ότι θα γυρίσει στο δεκαπλάσιο. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Μαζί πετύχαμε πολλά, μαζί συνεχίζουμε.